Που ήταν λιγότεροι από 100. Ναι. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δείτε και πώς λειτουργούν και μερικές φορές οι πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και οι διακινητές. Υπήρξαν άνθρωποι που ήρθαν στα νησιά τις τελευταίες μέρες και δεν ξέρανε ότι τα σύνορα είναι κλειστά. Δηλαδή, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Διάβαζα ένα φοβερό, δεν ξέρω αν το έχετε δει, ένα φοβερό ρεπορτάζ που είδα να το αναδημοσίευσαν εδώ, όπου λέει ότι οι Έλληνες διακινητές VIP μεταφέρουν με 10.000 και 8.000 και 12.000 με ιδιωτικά αεροσκάφη. Ήταν η ιστορία, καταρχήν ξέρουμε όλη την ιστορία του Μεσολογγίου. Ναι, εντάξει, με τα αεροσκάφη. Το ζήτημα με τους διακινητές είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο έχει απασχολήσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν είναι δηλαδή κάτι το καινούριο. Όχι, απλώς. Σε τέτοιες κρίσεις εκφράζεται πάντοτε και η αλληλεγγύη, αλλά υπάρχει και η εκμετάλλευση. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι εδώ στην Ελλάδα η αλληλεγγύη έχει υπερισχύσει. Αλλά πάντοτε πρέπει να είσαι σε εγρήγορση για να χτυπήσεις την εκμετάλλευση. Λοιπόν, την εκμετάλλευση οικονομικά ή και πολιτικά. Τώρα όμως, στο ελληνικό, η κοπέλα πέθανε από λεπτοσπήρωση. Λεπτοσπήρωση σημαίνει ή ποντίκι τη δάγκωσε ή έφαγε τρόφιμο που είχε μολυθεί από ποντίκι. Κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση η οποία την ερευνάμε. Αλλά με αφορμή τώρα. Δεν θέλω να μείνω με αφορμή. Σε αυτό, έτσι και όλοι στεναχωριόμαστε αυτό. Δεν το συζητούμε. Απλώς λέμε τι γίνεται εκεί. Φαντάζομαι να πιάσουν 40 λεπτά. Το βασικό ζήτημα είναι, κατά τη γνώμη μου, να προχωρήσει αυτό το σχέδιο που έχουμε κάνει όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο? Καταρχήν να εκενωθεί ο Πειραιάς. Αυτό φαίνεται ότι. Που φαίνεται ότι αυτό το. Είχατε δώσει μια υπόσχεση, την κρατάτε γενικώς. Το Πάσχα δεν θα είναι και κανείς, αλλά τέλος πάντων θα έχουμε. Τα δύο επόμενα είναι που μας απασχολούν πάρα πολύ, είναι η Δομένη και το Ελληνικό. Μάλιστα. Τώρα να πω εγώ ότι πήραμε 300 άτομα ήδη από το Ελληνικό. Εντάξει, είναι ένα μικρό αριθμό μπροστά σε αυτό. Και αυτό καλό είναι. Γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή διαμορφώνουμε 50 καινούργια κέντρα, 5 καινούργια κέντρα φιλοξενίας, και έχουμε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος στον ΑΕΡΑ, ολοκληρώνεται αύριο, όπου ζητάμε για ενοικίαση βιομηχανικούς χώρους οι οποίοι δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή και που είναι κατάλληλοι και μπορούν να. Σε προσωρινά κέντρα φιλοξενίας. Έτσι, όταν μιλάμε για βιομηχανικούς χώρους, δεν μπορούν να κρατηθούν. Ναι. Άρα θα είναι σε προσωρινά κέντρα φιλοξενίας. Αυτή τη στιγμή, αν αποφασίσουν με ένα μαγικό τρόπο 2.000 πρόσφυγες από την Ιδωμένη να φύγουν. Ναι, μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε. Υπάρχουν θέσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 3.500 με 4.000 θέσεις. Διαθέσιμες. Κενές, διαθέσιμες. Ναι. Ιδιαίτερα στα κέντρα φιλοξενίας, τα υπάρχοντα. Αλλά στον Σκαραμαγκά θα κλείσουμε με την τελευταία, ας το πω, την τελευταία φάση. Με την ολοκλήρωση και των οικίσκων που μεταφέρονται εκεί. Αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στον Ελαιώνα ένα καινούριο κέντρο φιλοξενίας, τρίτο κέντρο φιλοξενίας στον Ελαιώνα, και διαμορφώνεται και διάφορα κέντρα φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα, και πρέπει να συζητήσουμε και με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, η οποία έχει στην ουσία ετοιμάσει ένα κέντρο φιλοξενίας, το οποίο θα πρέπει να μετατραπεί από αυτό που λένε relocation camp σε κανονικό κέντρο φιλοξενίας. Σύριον βέβαια εκεί. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της μετεγκατάστασης, νομίζω ότι για ένα χρονικό διάστημα πρέπει να λειτουργήσει σαν τέτοιο. Αλλά ήδη προετοιμάζουμε, σας λέω, και άλλα 6. Υπουργέ, θέλω να μου πεις το εξής. Εγώ έχω μείνει λίγο. Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, οι Τούρκοι να μειώσουν τόσο πολύ τις ροές. Από 5 και 6 και 4.000 να βρεθούν 100 ή 50 ή 30 την ημέρα, έχουν κάνει κάτι. Αλλά διάβαζα με λίγο φόβο μια δήλωση του Ερντογάν που λέει ότι εάν μέσα σε ένα δίμηνο δεν εγκρίνετε τη βίζα που μας είπατε, θα γίνει της κακομοίρας. Νομίζω ότι ήταν δήλωση του Ταβούσογλου, αλλά. Όχι του Ταβούσογλου, του Ταβούσογλου είναι. Κοιτάξτε, ως τώρα ένα κομμάτι της συμφωνίας πάει καλά. Ναι, αυτό λέω. Άλλα κομμάτια της συμφωνίας, θα έλεγε κανένας, πηγαίνουν πιο καθυστερημένα, όπως είναι τα ζητήματα του ασύλου, τα ζητήματα
της μεταφοράς προς τα πίσω συνδέονται αυτά τα. Συγγνώμη, η επαναπροώθηση εφαρμόζεται. Πόσους έχουμε κλείσει, έχει εφαρμοστεί, μόνο μία-δύο φορές. Τίποτα δηλαδή. Και αυτό έχει να κάνει, για να το γίνει κατανοητό, έχει να κάνει με τις διαδικασίες του ασύλου. Δηλαδή, αφού έχουν υποβάλει όλη η αίτηση για άσυλο, πρώτα αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να εξεταστεί η αίτηση. Η αίτηση εξετάζεται, εδώ θα την έλεγα, η χρονική καθυστέρηση έχει να κάνει και με τη χρονική καθυστέρηση της βοήθειας που υπάρχει μέσα στη συμφωνία της και που θα πρέπει να της τεχνικής βοήθειας. Δηλαδή, αν καθημερινά εξετάζονται σε πρώτο βαθμό 40 αιτήσεις, ναι. Επειδή είναι λίγοι οι άνθρωποι που τις εξετάζουν και επειδή πρέπει να γίνει σωστά η διαδικασία, καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχουν 7.500 άνθρωποι στα νησιά, πόσο χρόνο περιμένουν οι οποίοι έχουν είναι κάνει στα αίτηση. Νησιά, οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση. Τότε δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα. Στο βαθμό που αυτά ήδη έχουν αυξηθεί στο 100 την ημέρα. Ναι. Ήδη. Με την καινούργια βοήθεια, αλλά πρέπει αυτό να ολοκληρωθεί. Γιατί διαφορετικά θα υπάρξει σοβαρή πίεση και στα νησιά. Άμα αυτό είναι τώρα. Και αυτό είναι ένα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε πλήρη γνώση της κατάστασης και κάνουμε προσπάθειες. Γνώση έχετε, αλλά, υπουργέ μου. Και κάνουμε προσπάθεια ώστε η κατάσταση να διευκολυνθεί. Δηλαδή, αν εγώ ζητούσα κάτι σήμερα από τους εταίρους μας, είναι στείλτε γρήγορα τους ανθρώπους. Το προσωπικό πλέον, ναι. Και ξεκινήστε την μετεγκατάσταση από την Τουρκία. Μάλιστα. Που έχει μεγάλη σημασία, γιατί δίνει το σήμα ότι από εκεί. Ότι από εκεί. Και βεβαίως θα αρχίσει η μετεγκατάσταση, ναι, από την Ελλάδα, αλλά συγγνώμη, δεν είναι. Για να καταλάβουμε, αν αυτή τη στιγμή έχει εξετάσει η πολιτεία 500 αιτήσεις ασύλου και τις απορρίψει, ας πούμε. Και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Και σε πρώτο και σε αμέσως μετά, χωρίς κανένα άλλο εμπόδιο, θα επαναπροωθηθούν στην Τουρκία, δηλαδή η Τουρκία το αποδέχεται αυτό, ναι, σαν διαδικασία. Ναι. Και οι Τούρκοι, αυτή δεν είναι. Αυτή, ναι, είναι. Και η μέχρι τότε οι 7.500 μένουν στα νησιά, στα κέντρα φιλοξενίας αυτά και περιμένουν. Ναι, αλλά αυτό θα πάρει μήνες όμως για να. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία δεν είμαστε ακόμα. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να την αντιμετωπίσουμε. Έχουμε προετοιμαστεί, αλλά δεν είναι στην πράξη. Αυτό εννοώ. Ότι μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όποιος έχει εξεταστεί η αίτηση ασύλου, μπορεί να. Και δεν έχει κριθεί σε δεύτερο βαθμό, μπορεί να. Πια δεν μένει στο κέντρο φιλοξενίας, ας πούμε. Μπορεί να κινείται ελεύθερα. Μπορεί να κινείται ελεύθερα και να δούμε και την πιθανότητα της μεταφοράς. Μιλάτε για τους περίφημους 2.500 υπαλλήλους που θα στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 2.500 είναι βασικά για τη Frontex. Μιλάω για τους περίπου, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, νομίζω 500, που είναι στην ΙΑΖΟ και οι οποίοι είναι experts, ειδικοί δηλαδή, για τα ζητήματα του ασύλου. Και πόσοι έχουν έρθει από αυτούς? Από αυτούς έχουν έρθει ως τώρα, αν δεν κάνω λάθος, 60. Από τους 500 περίπου. Ναι, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό. Ναι. Πάντως έπρεπε να έχουν έρθει ως αυτή τη στιγμή, με βάση τη συμφωνία 158. Πείτε μου κάτι. Με την ειδωμένη, τι βλέπετε να γίνει? Δηλαδή, αυτό που είχε πει ο κ. Μουζάλας, σε ένα μήνα η ειδωμένη θα αδειάσει όμορφα και ωραία, έπεσε έξω. Η γραμμή είναι ακόμα κλειστή. Ναι. Τι θα γίνει, πάλι. Θα σας πω. Καταρχήν, ο σχεδιασμός μας λέει ότι θα ανέβει στις επόμενες ώρες, στην ουσία, ένα κλιμάκιο σε ανώτερο επίπεδο, δηλαδή ακόμα και σε υπουργικό επίπεδο, με μεταφραστές, με ανθρώπους οι οποίοι είναι στις ομοσπονδίες των μεταναστών και προσφύγων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και συγχρόνως θα διαμορφωθούν αυτά τα κέντρα που σας έλεγα, σε διάφορες περιοχές, που μπορούμε αυτό να το κάνουμε μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη, ώστε να αρχίσει να αδειάζει η ειδωμένη. Δηλαδή, πώς να το πω, με κάποιο τρόπο, και θα πάρουμε υπόψη σοβαρά και την εθνότητα σε αυτό, αυτή τη στιγμή, να αρχίσουν να μεταφέρονται από την ειδωμένη προς την. Γιατί το ζήτημα της Ελλάδας. Στην Σύρια ή Αφγανική. Στην ειδωμένη υπάρχουν, ας το πω, όλων των εθνοτήτων. Ναι. Έτσι. Υπάρχουν Σύριοι, υπάρχουν Σύριοι. Τι θέλετε να μεταφέρετε πρώτους? Δεν κάνουμε διαχωρισμό αυτή τη στιγμή. Εσείς το είπατε. Ναι. Άρα πάτε πάνω να τους πείσετε. Ναι, πάμε να τους πείσουμε. Το ζήτημα της γραμμής. Της γραμμής, ναι. Είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι εξίσου σοβαρό.
Και εδώ πρέπει να κατανοήσουν και οι πρόσφυγες ότι είμαστε μια χώρα που τους φιλοξενεί, ότι δεν κλείσαμε εμείς τα σύνορα. Φυσικά. Έτσι, και ότι με βάση και τη συνθήκη της Γενέβης, ο κάθε ένας ο οποίος βρίσκεται σε μια χώρα υπόκειται στους νόμους της χώρας. Εγώ το εξήγησα. Εγώ το εξήγησα και σε ανθρώπους που έχουν πάρει μέρος σε κλεισίματα οδών στην Εγνατία. Και έχει σημασία ότι μερικές φορές η πληροφόρηση που λαμβάνουν, είτε μέσω... Φταίει η Ελλάδα. Όχι ότι φταίει η Ελλάδα, είναι ότι αν το παλέψουμε πολύ μπορούν να ανοίξουν τα σύνορα. Αυτό τους λέμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται να ανοίξουν τα σύνορα. Αυτό δυστυχώς. Για να, πολύ, δηλαδή οι Σκοπιανοί δεν πρόκειται να ανοίξουν τα σύνορα. Και το συμφέρον τους είναι και τα δικαιώματά τους είναι... Να μετακινηθούν σε οργανωμένες... Εμείς το ξέρουμε, αλλά αρχίζει και αντιδρά ο κόσμος. Να σας πω, για τα διαβατά, τι έγινε, έχετε εικόνα? Είχαμε φωτιά με τέσσερις... που έχω είναι ότι έπιασε κάπου φωτιά και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Είναι άλλος, ατύχημα, έχω μοιάσει, ατύχημα είναι. Ατύχημα από ό,τι γνωρίζω και ανάβονται φωτιές κοντά σε σκηνές με υψηλές θερμοκρασίες. Μέσα στη σκηνή, είτε για να φτιάξουν γάλα, είτε για να φτιάξουν τσάι, είτε για άλλο τρόπο. Με έναν τρόπο σήμερα θα ενημερωθούν όλα τα camps που έχουν σκηνές, γιατί αυτά είναι τα βασικά. Και θα δούμε και μερικά πράγματα σε επίπεδο απαγόρευση. Δεν το κάνουν με γκαζάκια. Με ξύλα το κάνουν. Και τραυματίστηκαν τέσσερις. Βεβαίως θα τραυματιστούν. Είχαμε ένα παρόμοιο συμβάν στο Κουτσόχερο με τέσσερις σκηνές. Και βέβαια στο Κουτσόχερο αυξήσαμε και τα μέτρα πυρασφάλειας. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Χρειάζεται και ο ίδιος να προσέχεις. Να του βάλεις κανόνες, Υπουργέ μου. Να του βάλεις κανόνες. Του πεις εδώ πέρα, είσαι φιλοξενούμενος. Ό,τι κάνουμε μπορούμε, σε φιλοξενούμε, σε ταΐζουμε, σε ποντίζουμε, σε αγαπάμε, δεν σε δέρνουμε, δεν. Αλλά υπάρχουν και μερικοί κανόνες του κράτους που θα τους ακολουθείς. Και άμα είναι ο αλληλέγγυος, δεν ξέρω ποιος, που του λέει όχι, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς, φρόντισε τον αλληλέγγυο λίγο. Σου λέω φυσιολογικά πράγματα που ακούω από όλο τον κόσμο. Μην μπλεκόμαστε στα διαβατά, όπως και στα οργανωμένα κέντρα φιλοξενίας. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως και είπατε, η Αρμοστία, όπως και ο Ερυθρός Σταυρός και άλλα, που υπάρχουν μέσα, είναι με επιλογή και συνεργασία, έτσι. Δεν είναι, σε αυτά τα κέντρα δεν μπαίνει όποιος θέλει και βγαίνει όποιος θέλει. Ναι. Τώρα όλα αυτά τα σχέδια που κάνετε κινδυνεύουν να τυναχτούν στον αέρα εάν δεν τελειώσει η αξιολόγηση, εάν δεν προχωρήσει αυτή είτε η εκταμείευση της δόσης είτε τέλος πάντων η ομαλοποίηση κατά κάποιο τρόπο των σχέσεών μας. Ναι. Τι θα γίνει τώρα με αυτό το... Καλά, δεν κινδυνεύουν από αυτό. Γιατί με την έννοια ότι... Το καήκαμε του Τσακαλώτου αναφέρεται σε όλα, φαντάζομαι. Στην τώρα, κατάσταση αρχίζεις της και συνδυάζεις την πυρκαγιά που έγινε στα διαβατά. Λοιπόν, λέω τώρα... Μην είναι μεγαλύτερη. Δεν έχουν πάντως και άμεση σχέση. Εγώ δεν συνέδεσα ποτέ το προσφυγικό με την αξιολόγηση. Εντάξει, μην το συνδέετε. Μπαίνουμε στο θέμα τώρα αυτό που θα γίνει με το ζήτημα της αξιολόγησης γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Θεωρώ ότι και θεωρούμε σαν κυβέρνηση ότι έχουμε υπογράψει μια συμφωνία. Έχουμε πει με σκληρά μέτρα όλα αυτά που τα ακούτε καιρό, έτσι δεν είναι? Και γίνονται και πράξη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάμε πέραν της συμφωνίας, γιατί κάποιος από τους συμμετέχοντες στην αξιολόγηση κάνει μια θεώρηση με προβολή το 2018. Και μην ξεχνάμε, ίδια τα προβλέπει αυτά. Μην ξεχνάμε, ακριβώς αυτό θέλω να πω, όταν συζητάμε για αξιολόγηση, είναι η πρώτη αξιολόγηση, θα είναι η δεύτερη αξιολόγηση, έτσι προχωράει αυτό και έχουμε και μια εμπειρία. Άρα το αν χρειάζονται ή δεν χρειάζονται φαίνεται σε εκείνο το επίπεδο, δεν μπορεί να φανεί σε αυτό το επίπεδο. Θα φανεί του χρόνου, ας πούμε. Θα φανεί, ξέρω εγώ, όταν θα έρθει η δεύτερη αξιολόγηση. Δηλαδή τα τρία δυσπρόσθετα τα κουβεντιάζετε. Δεν είπα ότι, εγώ είπα το εξής, γίνεται μια διαπραγμάτευση, δεν θέλω να μπω μέσα, αλλά είναι σταθερή, νομίζω, η θέση της κυβέρνησης, ότι αυτά κάθε φορά θα πρέπει να τα βλέπεις στην ώρα τους. Και όχι να λες, α, παίρνω μέτρα που ξεκινάνε το 2018 και αν τα καταφέρω πριν από τότε, τα παίρνω πίσω. Δεν υπάρχει καμία λογική. Μου, αυτό είναι το λογικό που λέτε. Μόνο που η συμφωνία που υπογράψατε δεν τα λέει έτσι μέσα. Λέει το παράλογο ότι από τώρα πρέπει να υπάρχουν μέτρα για το 18. Το λέει η συμφωνία του, μας τα αποκάλυψε που χτάσει πέρα. Αν ο κ. Μητρόπουλος μας τη διάβαζε. Όχι, μισό λεπτάκι. Ναι, γιατί έτυχε να το παρακολουθήσω. Και σας λέω το εξής. Όταν πηγαίνει στην πρώτη αξιολόγηση
και η προβολή σου λέει ότι, και εδώ είμαστε, σε αυτό το πρόβλημα είμαστε, γιατί κανένας δεν είναι παράλογος, η προβολή σου λέει ότι με βάση αυτά το 2018, αυτή είναι η διαδικασία, όμως εμείς λέμε ότι με βάση τα σημερινά, το 2018 δεν φαίνεται, δηλαδή η πρώτη αξιολόγηση δεν μπορεί να ενεργοποιήσει κανέναν άλλο όρο. Ναι. Δηλαδή όταν λες ότι, θυμηθείτε το καλοκαίρι η προβολή έλεγε ότι θα έχουμε ύφεση 2,5%. Έτσι έλεγε το καλοκαίρι. Εντάξει, και είχαμε 0,3. Επειδή το έχουμε ζήσει 5 χρόνια αυτό το σενάριο, 6. Άρα έχει και πολλή πολιτική, αυτό ήθελα να πω. Κόσμος φοβάται ότι, και πολλοί δικοί σας φοβούνται, ότι θα έρθει ο Μάιος, όπου θα είναι η διακεκαυμένη ζώνη, όπως είπε ο Τσακαλώτος, του καήκαμε, και θα μας πείτε εσείς οι ίδιοι στην κυβέρνηση, τι να κάνουμε, εμείς λέμε τα σωστά, οι άλλοι δεν μας ακούνε, υπερίσχυσαν οι δυνάμεις του Σόιμπλε. Πάρτε και άλλα 3 δις στο κεφάλι. Ναι, εγώ δεν θα ήμουν τόσο πολύ εύκολο να κάνω τέτοιες εκτιμήσεις, ερωτήσεις κάνετε, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή που συζητάμε και το γεγονός της πιθανότητας μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα να υπάρξει Eurogroup το οποίο θα κλείσει την πρώτη... Το Βίζερ είπε κάτι κουφά. Συγγνώμη, όλοι λένε. Και εγώ λέω, και ο Βίτσας λέει μερικές φορές κάτι. Ο Βίτσας λέει, αλλά ο Βίζερ έχει μία άλλη ισχύ. Δυστυχώς. Δηλαδή αυτό, εάν ισχύουν ούτε κατ' ελάχιστον ο τρόπος που έθεσε τα θέματα, σημαίνει ότι δεν υφίσταται αξιολόγηση το επόμενο διάστημα. Μακάρι να είναι εκτός τόπου και χρόνου αυτός ο τύπος. Το δεύτερο είναι ότι εδώ και κανένα 2 μήνες ο Κατρούγκαλος μας διαβεβαιώνει σε όλους τους τόνους ότι θα μειωθούν οι συντάξεις. Πρώτον, οι συντάξεις του αύριο θα μειωθούν. Άλλο που λέει τώρα υπόσχετο θα τις αποκαταστήσει το 18. Δεύτερον, με τη μείωση των επικουρικών έχουμε μείωση συντάξεων. Μα γίνεται ολόκληρη συζήτηση πάνω σε αυτό. Το ξέρετε και χτες έγινε πάλι συζήτηση. Το ξέρω, ναι, αλλά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι, πώς να σου πω, η κόντρα ότι σε κάθε περίπτωση το ένα όριο που προτείνουμε εμείς είναι τα 1.300 ευρώ κύριας και επικουρικής. Ναι, και έχουμε... Δεν μας το είχατε πει αυτό πριν από 2 μήνες. Όχι, αν το μετρήσετε, και πριν 2 μήνες. Και πριν 2 μήνες πάλι το ίδιο βγαίνει. Η σύνταξη των 1.400, δηλαδή μεικτά τώρα λέμε έτσι, δεν μιλάμε καθαρά, είναι προς μείωση. Δεν ξέρω γιατί πιάνουμε τα 1.400, αλλά όχι, λέω, δεν ξέρω, ναι. Ρωτήστε όμως για να καταλάβω τι είναι. Αν τα 1.500 μεικτά είναι μια σύνταξη την οποία μπορείς να τα πετσοκόψεις, επειδή είναι μεγάλη, με τα σημερινά. Καλά, μεγάλη δεν είναι. Για να λέγεις τι είναι. Όχι, για να λέμε. Όχι, εννοώ το εξής. Κανένας μας δεν θεωρεί, ούτε εσείς θεωρείτε, ότι είναι μεγάλη σύνταξη 1.500. Έτσι. Με την κατάσταση τώρα που βρισκόμαστε και με τις απαιτήσεις που έχουν. Γι' αυτό συζητάμε. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, αν το να μειωθεί κανένα κατοστάρικο αυτό, δεν σημαίνει ότι δεν είναι μείωση επειδή είναι από την επικουρική. Ναι, σαφώς. Μείωση είναι. Σαφώς. Οι άμεσοι φόροι μείωση συνιστούν. Οι έμεσοι φόροι, πραγματικά, εδώ υπάρχει το εξής. Για να σας πω το είδα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαπραγμάτευση. Αυτή η διαπραγμάτευση και η πρώτη αξιολόγηση τι θα ανοίξει. Θα ανοίξει το πακέτο εκείνο της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και των τραπεζών. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή θα δώσει μια σταθεροποίηση. Άρα ένα είναι αυτό. Και σε αυτό μέσα έχουμε κάνει μια συμφωνία 5,4 δισεκατομμύρια για την επόμενη τριετία. Αυτή είναι. Προηγούμενα δεν θέλω να πάω, θα έρχεται ένα επόμενο τραπέζι, θα πρέπει να τα κουβεντιάσετε. Ναι. Είναι θέλω. Γνωστά τα νούμερα. Είναι πάντως γνωστά τα νούμερα ότι είναι πολύ κάτω από ό,τι είχαν προηγουμένως συμφωνήσει. Λέω λοιπόν ότι σε αυτό το επίπεδο θα υπάρξουν και κάποια μέτρα. Ήδη αυτά έχουν με τον έναν τον άλλο τρόπο ανακοινωθεί. Μπορώ εγώ να σας πω ότι μεσοσταθμικά αυτό σημαίνει μια επιβάρυνση που δεν είναι ιδιαίτερα τεράστια, αλλά εγώ τη θεωρώ πάντα σοβαρή. Για ποιο λόγο τη θεωρώ πόσο σοβαρή. Πόσο είναι δηλαδή. Σας λέω τώρα, μπορεί και για τα χαμηλά εισοδήματα να είναι 5 ευρώ το άτομο το μήνα, για τα υψηλότερα εισοδήματα μπορεί να είναι 15 ή 20 ευρώ, κάπου εκεί στο δεκάρικο είναι μεσοστατικά. Επειδή έχεις υπάρξει ελεύθερος επαγγελματίας και πετυχημένος, κάτσε να λεπτά, λεπτά, υπουργέ, να σου ολοκληρώσω. Γιατί μπορεί να συμφωνήσουμε. Περίμενε. Τι να συμφωνήσουμε. Εδώ όλοι οι ειδικοί λένε ότι εσύ που είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και έχεις υπάρξει και είσαι πετυχημένος στην αγορά, άμα σου αυξήσουν στα διπλάσια τις εισφορές, παραδείγματος χάρη, εκεί που πλήρωνες σε 4 να πληρώνεις 8, τελείωσε. Λέω λοιπόν το εξής. Δεν είναι τα 5 ευρώ. Ό,τι παίρνεις, είναι φανερό ότι ό,τι παίρνεις σε φόρους αφαιρείται από την κατανάλωση. Έτσι δεν είναι.
Και χρειάζεσαι, ένα σοβαρό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να επιστραφούν στην οικονομία. Ναι. Αυτό είναι ο κύκλος. Εάν παίρνεις από τους φόρους και δεν ισχύει αυτό που λέει ο Κουρίς σήμερα, η Κόντρα Νιούς, όσους φόρους και να βάλουν, τσάμπα τα βάζουν άμα δεν υπάρχει ανάπτυξη και δεν παίζουν λεφτά στην αγορά. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Για να πέσουν επιπλέον λεφτά στην αγορά χρειάζεται αξιολόγηση. Αλλά στην αξιολόγηση έχουμε συμφωνήσει από το καλοκαίρι τι πρέπει να γίνει. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για καινούργια. Υπουργέ μου, εγώ κάτι τελευταίο θέλω να σου πω. Ξανακοιτάξτε το θέμα των αναπηρικών. Είναι 200.000 ανάπηροι, ανήμποροι άνθρωποι, των οποίων η σύνταξη μειώνεται. Πάνω από 67% και του μειώνει τη σύνταξη. Αυτό είναι ντροπή πράγμα. Δεν γίνεται, θα βγουν με τους πέτρες, θα βγουν με τα καρότσια έξω. Θα βγουν οι παραπληγικοί με τα μεταφορεία. Λυπάμαι που το λέω έτσι δηλαδή, αλλά είναι ανυπόφορο. Έχω μια εμπειρία, και θα σας πω κύριε Καμπουράκη, και από τη χθεσινή πρώτη συζήτηση μετά την ανάρτηση του ασφαλιστικού. Υπάρχουν κομμάτια, εγώ που είμαι υπέρ του ενός επίπεδου ισοδυναμίας, την μπορεί ο καθένας δηλαδή να προσφέρει και κάποια στιγμή πρέπει να πληρώσουν περισσότερα για την ασφάλιση τους κτλ. Σας λέω ότι όμως συγχρόνως από το ίδιο το Υπουργείο υπάρχει κάθε διάθεση πολλά πράγματα που δεν έχουν ειδωθεί και μπορούν να επανεξεταστούν μέχρι να ψηφιστεί. Κάντε το. Ειδικά αυτό είναι και, δηλαδή, είναι και θέμα ιδεολογικό. Πώς είναι τελείως διαφορετικό να πούμε, αλλά είναι άλλης τάξης, ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να επανεξετάσουμε ή να εξετάσουμε κάποια πράγματα σε σχέση με την αναπηρία και άλλο πράγμα να μειώσουμε συντάξεις αναπηρία. Μειώνονται όμως. Δείτε τόσα στραγγάλα. Άρα λέω ότι νομίζω ότι αυτό πρέπει να μπει κατά προτεραιότητα. Ευχαριστούμε για την παρουσία. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε.